Περίμενε, πες το τώρα. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Χαίρομαι που σας βλέπω, γιατί μετά την περιπέτεια της υγείας μου προχθές, την Κυριακή, μετά τη συναυλία, που είχα το ατύχημα με ένα κομμάτι κρέας που δεν το μάσισα μάλλον καλά και σφινώθηκε στον ισοφάγο μου, κόντυψα να χάσω τη ζωή μου και μάλλον δεν θα γινόταν και αυτή η παράσταση. Πήραμε λοιπόν την απόφαση, είμαι πολύ συγκινημένη. Πήραμε την απόφαση σαν ομάδα απόψε να μην προλογίσουμε το έργο μας, αν και σας έχουμε δώσει και προγράμματα και μπείτε στον κόπο να τα διαβάσετε. Απλά θέλω να φωνάξω κάποιους ανθρώπους που είναι καλό να τους έχουμε κοντά μας και θα πρέπει από εδώ και πέρα όλοι μας και όσοι έχουμε και όσοι δεν έχουμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε το κέντρο υγείας πολύ δυνατό. Μπράβο! Θα ήθελα να φωνάξω τον Αντώνη τον Περτέση και τον Κώστα τον Αδιέρη που είναι εκπρόσωποι από ΕΚΑΒ, από το κέντρο υγείας, γιατί δεν μπόρεσαν όλοι να έρθουν. Τον γιατρό μας, τον κύριο Σουσούδη και τον κύριο Ζωγοράκη που είναι εδώ και σαν εκπρόσωποι του Δήμου, αλλά και στον Κώστα θα ήθελα να τον έχω κοντά μου επάνω και να εισπράξουν το πρώτο χειροκρότημα αυτοί και όχι εμείς. Σας ευχόμαστε να περάσετε πάρα πολύ καλά. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, το μόνο που μπορώ να σας πω είναι να μασάτε καλά τα σουβλάκια. Αυτό είναι η Κώστα, από εδώ. Καταρχήν να πω σιδερένια. Δεν έχω συνηθίσει να με χειροκροτάνε σαν γιατρό. Έχω συνηθίσει κάπως αλλιώς, αλλά εγώ θα πω ότι κάναμε απλά τη δουλειά μας. Πέρασε δύσκολες στιγμές, η Βιβί, όλοι μας. Τα παιδιά εδώ του ΕΚΑΒ, όχι μόνο τώρα αλλά πάντα, δίνουν όλο το 24ωρο τον εαυτό τους, την ψυχή τους. Το κέντρο υγείας θέλει μεγάλη αναβάθμιση, θέλει στελέχωση. Έχουμε ξεκινήσει ήδη διαδικασίες με την κεντρική κυβέρνηση. Αφορά όλα τα νησιά, δεν αφορά μόνο το νησί μας στην Άδρο. Όλα τα νησιά δυστυχώς είναι υποστελεχωμένα σε γιατρούς. Θεωρώ λοιπόν ότι τώρα πάει να γίνει μια μεγάλη προσπάθεια. Μια μεγάλη προσπάθεια, όπως είπε και η Βιβί, από όλους σας, όπου μπορείτε να πιέσετε, να πιέζετε, προκειμένου τα νησιά να έχουν την υγεία που τους αξίζει. Τα νησιά δηλαδή, η νησιωτικότητα είναι ένας ιδιαίτερος, είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση όπου τα νησιά δεν νοείται να μην είναι στελεχωμένα τα κέντρα υγείας. Δεν είναι η υπηρετική Ελλάδα, όπως στην υπηρετική Ελλάδα μπορούμε με ένα αυτοκίνητο να πεταχτούμε 2 ώρες σε ένα νοσοκομείο διπλανής πόλης. Όλα αυτά έχουν υποθεί, έχουν ξαναυποθεί στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, στο Υπουργείο Υγείας. Θεωρώ ότι θα έχουμε ένα αποτέλεσμα καλό. Να είστε καλά, να είστε όλοι καλά. Βιβί μου, εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.